Ζευγάρι, μόνη μόνος ή και με παρέα. Έχεις πήξει στην Αθήνα αργία σου και θες λίγο καλοκαίρι, λίγο θάλασσα, λίγο σοκάκια. Έρχεσαι Πειραιά, φεύγεις για Αγκίστρι και σε μισή ώρα είσαι στο παράδεισο. Πάμε! Πάντως το flying δεν κουνάει καθόλου. Να φτάσουμε, Παναγίτσα μου, δεν θέλω τίποτα άλλο. Ένα ευχάριστο ταξίδι. Ο Τιτανικός. Καλοκαίρι παντού. Μετά από αυτό το ήρεμο ταξίδι φτάσαμε, έβαλα το μαγιό μου και πάω να βρω τον κύριο λογοθέτη, τον αντιδήμαρχο μου είπανε, για να μου πει πού να πάω και τι να κάνω. Εντάξει, το μέρος είναι μαγικό. Έχετε μόνιμους κατοίκους? Έχουμε ακριβώς. Πόσους? Είναι 100 περίπου. Ξένο κόσμο έχει καθόλου ή μόνο Έλληνες? Και ξένο κόσμο έχει, Γερμανούς, Ολλανδούς, Εγγλέζους. Το ξέρουν το Αγκίστρι πιο πολύ από εμάς. Ναι. Από ό,τι έχω καταλάβει τα πάρα τώρα που έχω φτάσει, είναι λίγο, πολύ οικονομικό το νησί. Αρκετά οικονομικό. Καταλαβαίνουμε τον κόσμο ότι υπάρχει πρόβλημα και έχουμε κατεβάσει τις τιμές αρκετά. Τα δωμάτια ξεκινάνε από 30 ευρώ. Πολύ είναι και πολύ φθηνό και το εισιτήριο για το εισιτήριο. 10 ευρώ, ναι, 10 ευρώ. Πάμε για ξανά, πάμε στα χωριά, πάνω από τα χωριά και τα σοκάκια. Sto alla finestra, oggi è un giorno in bianco e nero. Εδώ είμαστε στο μεγαλοχώρι, στην πρωτεύουσα του νησιού μας. Στα σοκάκια του μεγαλοχωρίου. Αυτά είναι τα τεράστια σοκάκια του μεγαλοχωρίου. Anni fa. Puerto Canzun con usted. Είστε καλά. Καλά είμαστε, καλά. Πόσο χρονών είστε? 86. Μια χαρά είστε, εγώ σας βλέπω. Παιδιά έχετε? Πόσα? Τρία. Δύο χώρες και ένα γιο. Και γόνια? Και γόνια 7. Και δισέγγωνα? 5. 7 γόνια, 5 δισέγγωνα. Τι ωραία ταξίδια είναι αυτά που έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε και μπράβο στην Ειρήνη που μας μετέφερε το Αγκίστρι εδώ στο πλατό μέσα σε 3-4 λεπτά.